Θέλω να παρακολουθήσουμε ένα βιντεάκι το οποίο πρέπει να σας πω ότι έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube. Ένα βιντεάκι το οποίο θα μας ταξιδέψει μουσικά και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον έναν εκ των δύο πρωταγωνιστών. Δεν να ζητώ σωρί. Όχι. Για πες ένα γεια. Γεια. Πάμε. Ναι. Σαν θα καρτερώ για σένα και στα ουράνια θα κρατώ τα αστέρια αναμένα. Πριν να χαράξει η αυγή στον κόσμο αρετούσα για το δοξάρι της καρδιάς, έλα και γίνε μουσα. Μ' αγάπη φέρνω τις νύχτιες, μέταξε το υφάντι να σε τυλίξω μάτια μου. Πέσει το σκοτάδι με χίλους όρκους μυστικούς. Κόντος είμαι δεμένη για σένα ερωτόκριτε, μόναχα είμαι πλασμένη. Ο ερωτόκριτος εγώ και εσύ αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτόκριτος εσύ κι εγώ η αρετούσα. Αχ, πόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτόκριτος δέντρη κι η αρετούσα κλόνος. Αχ, να ανασέναμε μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος. Μπαίνουμε τόσο υπόλοιπο, ε. Πριν το φεγγάρι να χαθεί, πριν φύγει άλλους τόπους και με ασήμωτη λίγμα πλανεύσει τους ανθρώπους. Μάγεψε αρετούσα μου το φως σου με τα μάτια να φέγγει στα κρυμμένα μας του ποθού μονοπάτια. Θα το μαγέψω με γητιές και με αγάπης ξόρκι και μόσα λόγια μυστικά μας ένωσα λιόρκι. Αχ, το φεγγάρι έκανα στο πάθος ξαμολόχος και του πάω τη χώρια σου να ζω δεν βρίσκω λόγο. Ο ερωτόκριτος εγώ και εσύ αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτόκριτος εσύ και εγώ. Ο ερωτόκριτος και η μικρή αρετούσα. Βλέπουμε ήδη τον έναν εκ των δύο πρωταγωνιστών, Γιάννης Αναγνωστόπουλος. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα από την Κρήτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από τη Ζωγράφη. Πρέπει να σου πω, πριν πούμε το οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το βίντεο και αυτό το οποίο ακούσαμε και μας μάγεψε όλους, ότι εδώ στην Κρήτη και στην Κρήτη TV, στο εσωτερικό εδώ μέσα στον Όμιλο, έχεις ήδη fan club και εσύ και η μικρή. Μπράβο σας. Μπράβο σας για αυτό το οποίο είδαμε. Εσύ είσαι ρόλο λοιπόν ερωτόκριτου και η μικρή αρετούσα. Πώς ήρθε αυτή η ιδέα για αυτό το βιντεάκι και φυσικά σύστησέ μας και αυτή τη μικρή αρετούσα που έχει κάψει καρδιές. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι να σας πω γιατί ήταν κάτι τελείως απρόπτο. Η Έμι είναι η ανιψιά μου, είναι 5,5 χρονών, στην Άμφισσα. Και ένα μεσημέρι τώρα καλοκαιρινό που την πρόσεχα στην ουσία, η αδερφή μου ας πούμε κοιμότανε και την είχα πάρει εγώ σπίτι μου για να την προσέχω και μου μαθαίνει αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι εγώ αυτό δεν το ήξερα, μου το έμαθε η Έμι την ημέρα που το γράψαμε. Την ακούω να μου το τραγουδάει. Βλέπω ότι το λέει πάρα πολύ όμορφα, οπότε λέω Έμι θα μου το μάθεις και εμένα, να το πούμε μαζί. Μου το μαθαίνει και οπότε όταν αρχίζει και βγαίνει ας πούμε, στην ουσία το κομμάτι και ολοκληρώνεται και αρχίζει και ακούγεται ωραίο, λέω Εμούλα θες να το γράψουμε και άλλως με το κινητό να το στείλουμε ξέρω στη θεία ας πούμε, και στη γιαγιά. Το γράφουμε, το βλέπω μετά ότι είναι πολύ ωραίο και λέω δεν το ανεβάζω και στο Facebook έτσι για πλάκα. Δεν περίμενε σίγουρα, Γιάννη, όλο αυτό το χαμό που έγινε. Τρέλανε πραγματικά το διαδίκτυο. Έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο views, προβολές στο διαδίκτυο. Να πούμε όμως, πριν πεις το οτιδήποτε, ότι η μικρή ανιψιά έχει ρίζες από την Κρήτη, έτσι. Δικαιολογείται και το γεγονός ότι σου έμαθε το τραγούδι αυτό. Ακριβώς.
Ακριβώς. Το τραγούδι βέβαια δεν το έμαθε στην Κρήτη. Από την Κρήτη είναι ο πατέρας της. Δεν έχει μεγαλώσει βέβαια στην Κρήτη. Μικρή έχει μεγαλώσει στην Άμφισσα. Αλλά ο παπάς της είναι από την Κρήτη, είναι από το Ηράκλειο. Οπότε είναι γνώριμα τα ακούσματα αυτά. Όταν οι δικοί σας άνθρωποι είδαν το βιντεάκι αυτό, τι σας είπαν? Εντάξει, υπήρχαν γενικά διάφορα συναισθήματα. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι στην αρχή είπαν τι ωραίο και μπράβο και συγχαρητήρια και πολύ όμορφη ιδέα και πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Υπήρχε όμως και η άλλη πλευρά που έλεγε ότι κατά πόσον εκθέτησε ένα παιδί στο διαδίκτυο και κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος μέσα από αυτό. Ένας προβληματισμός που είναι εντάξει, λογικό να υπάρχει, Γιάννη, νομίζω. Ακριβώς. Νομίζω... Το οποίο ίσως εγώ δεν το σκέφτηκα τη στιγμή που το έκανα, γιατί με συνεπήρε ίσως το βιντεάκι. Με συνεπήρε τον Άζη της μικρής, δεν ξέρω. Δεν το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα εκ των υστέρων και μάλιστα όταν είχε πάρει ήδη πολύ μεγάλη έκταση. Οπότε... Είστε εξαιρετικοί και ιδίως στο τραγούδι αυτό. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι καλά έκανες και το ανέβασες αυτό το βιντεάκι, γιατί εκτός από το κομμάτι της ερμηνείας δείχνει και την πολύ όμορφη σχέση που μπορεί να έχει ένας θείος με την ανιψιά του. Ένα ιδιαίτερο δέσιμο θα τολμήσω να πω και νομίζω ότι αυτό φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται το τραγούδι και οι δύο. Εντάξει, εγώ γενικά τη μικρή είναι το πρώτο ανιψάκι μου, είναι το πρώτο παιδί της αδερφής μου. Τώρα δεν μπορώ να περιγράψω το τι νιώθω για την Εμούλα, είναι κάτι μοναδικό. Το έχω σαν μικρό μου αδερφάκι. Έτσι, εγώ το... Όπως έχει εμένα η μεγάλη μου αδερφή. Το καταλαβαίνω αυτό, γνωστή χαζοδία κι εγώ. Καταλαβαίνω αυτό το οποίο περιγράφεις. Να τη στείλουμε τα φιλιά μας, να τη στείλουμε και τα μπράβο μας και τα συγχαρητήριά μας. Ένα μεγάλο ταλέντο ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά. Νομίζω το αναγνωρίζεις κι εσύ που έχεις λίγο περισσότερες γνώσεις στο τραγούδι. Και θέλω να πάμε λίγο σε σένα όμως τώρα. Γιάννης Αναγνωστόπουλος. Ένα όνομα που τους έλεγα εδώ στο διάλειμμα, κρατήστε το αυτό το όνομα, γιατί αυτό το παιδί θα μας απασχολεί στο μέλλον με την καριέρα του. Καταρχήν θέλω να μου πεις τι σημαίνει το τραγούδι για σένα, τι είναι το τραγούδι στη ζωή σου και πώς αυτό, αν αποτυπώνεται επαγγελματικά ή όχι, αν αυτή τη στιγμή ακολουθείς το επαγγελματικό κομμάτι του τραγουδιού, γιατί ξέρω ότι έχεις και άλλες σπουδές. Κοιτάξτε, τώρα το τραγούδι για μένα δεν είναι κάτι, δεν μπορώ να το προσδιορίσω τόσο εύκολα. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός, όταν ήμουν στο κρεβάτι μου, ας πούμε, σε ηλικία σαν την Έμι και λίγο πιο μικρός, να τραγουδάω, ας πούμε, μέχρι και στον ύπνο μου, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, τραγουδούσα πάντα παντού, κυρίως τραγουδάκια από ταινίες της Disney και τέτοια πράγματα, ό,τι άκουγα. Οπότε για μένα το τραγούδι γενικά δεν είναι ούτε επάγγελμα αυτό καθ' αυτό, ούτε τίποτα. Είναι ένας τρόπος έκφρασης. Όπως άλλοι, ας πούμε, εκφράζονται μέσω του χορού, εγώ εκφράζω μέσω του τραγουδιού. Όχι απαραίτητα δημόσια, μπορεί να εκφράζω μέσω του τραγουδιού και στο σπίτι μου. Με την κιθάρα μου απλά. Τώρα, όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι πάνω στο τραγούδι, εργάζομαι σε αρκετές μουσικές σκηνές, τόσο στην Αθήνα, όσο στην Άμφισσα. Τώρα, ας πούμε, την Παρασκευή έχω μια εμφάνιση στην Κύπρο, στο Παραλίμνη. Είναι κομμάτι της ζωής μου σίγουρα και επαγγελματικά. Να έρθεις και στην Κρήτη όμως, έτσι σου είπα, έχεις fan club εδώ, πρέπει να το καλύψεις και αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι των σπουδών. Έχω τελειώσει την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, του Καποδιστριακού, πριν ένα χρόνο περίπου. Τώρα βρίσκομαι στη διαδικασία που είμαι φαντάρος. Ναι. Συγγνώμη τώρα, ακούω από μέσα και τη τυχαία και από μόνο. Πάτε προσοχή. Και καλός πολίτης να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Να είστε είσαι καλά. Κοντά άλλωστε, από όσο ξέρω. Ναι, είμαι κοντά, τι είναι και χρονικά. Όχι, όχι, είσαι κοντά στο να γίνεις καλός πολίτης. Να τελειώσεις με το κομμάτι. Α, έχεις λίγο καιρό. Ναι. Έχω. Εντάξει, θα τελειώσει κι αυτό. Οδοντιατρική ή τραγούδι ή παράλληλη δρόμη εργασία και επιστήμη και τραγούδι. Επιστήμη και τραγούδι νομίζω και θα ήθελα να κυνηγήσω το τραγούδι όσο αυτό γίνεται. Χωρίς βέβαια να πετάξει τα σκουπίδια όλα τα χρόνια τα οποία έχω αφιερώσει στην οδοντιατρική, τα οποία είναι πολλά, πολλές ώρες διάβασμα, πολύ σκόπος. Άρα προς το παρόν κάτι το οποίο το κάνεις παράλληλα, μέχρι ότου νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο θα φανεί από μόνο του. Και ο χρόνος θα δείξει. Θα τολμούσα να κάνω μια πρόβλεψη, αλλά δεν την κάνω. Δεν την κάνω τουλάχιστον δημοσίως. Θεωρώ ότι θα δώσεις πολύ μεγάλα πράγματα και στο κομμάτι του τραγουδιού. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα, ας πούμε? Δύσκολη ερώτηση. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Θα ήθελα να έχω κάνει κάποια πράγματα στο τραγούδι, σίγουρα.
Mm-hmm. Αλλά επίσης θα μου άρεσε και η εικόνα, δηλαδή να βλέπω τον εαυτό μου σε 10 χρόνια από τώρα να είμαι ένας οδοδίατρος ο οποίος εργάζεται και παράλληλα ασχολείται με τη μουσική τόσο για ως προσωπικό χόμπι, αλλά και όχι μόνο. Mm-hmm. Μ' αρέσει δηλαδή, γιατί... Δηλαδή, αν με ρωτάτε ποιο θα ήταν το ιδανικό, θα σας έλεγα ότι να δουλεύω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στο ιατρείο και Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο να παίζω μουσική. Στο εύχομαι σου το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, γιατί νομίζω ότι είναι ένα όνειρο στο οποίο δεν πετάει στα σκουπίδια τις σπουδές, αλλά δεν πετάει στα σκουπίδια και την μεγάλη σου αγάπη που είναι το τραγούδι. Αν μπορέσουμε να δούμε και λίγα πλάνα από κάποια βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κατά καιρούς ο Γιάννης στο διαδίκτυο, από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος βιώνει το τραγούδι, που είναι έκφραση γι' αυτόν, τα βλέπουμε εδώ, από το σπίτι σου φαντάζομαι, Γιάννη, βιντεάκια τα οποία τα ανεβάζει εσύ. Να ακούσουμε λίγο, να ακούσουμε λίγο ήχο και μετά επιστρέφουμε στο Γιάννη αμέσως μετά. Να ανοίξω τον Ντουγκουναμάν, να ανοίξω τον παραδείσο, να μπω να σε ριανίσω, τι καλά το λέει το Αϊδόνι. Να δω που κατουγκουναμάν, να δω. Πώς νιώθεις που ακούς τα τραγούδια σου και τα βλέπεις να ταξιδεύουν? Παράξενα. Παράξενα. Πρωτόγνωρα επίσης. Είσαι ένα πολύ συναισθαλμένο παιδί, Γιάννη. Εμείς να σου ευχηθούμε να έχεις μια πολύ καλή πορεία και στο κομμάτι που έχεις σπουδάσει, αλλά και στο τραγούδι. Σίγουρα έχει μόνο να κερδίσει το τραγούδι από εσένα. Να ευχηθούμε και στην Έμι, τη μικρή λοιπόν, Αρετούσα, τα καλύτερα. Ενδεχομένως να ακολουθήσει τα βήματα και του θείου σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του τραγουδιού. Ό,τι είναι καλύτερο για εκείνη. Θα δούμε. Ό,τι θέλει αυτή. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος. Ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος μας ταξίδεψε με την φωνή του, μας ταξίδεψε με τον Ερωτόκριτο και την μικρή Αρετούσα που έχει κάψει καρδιές.